Πράξεις κεφάλαιον έκτον. Εν δε τες ημέρες ταύτες πληθυνόντων των μαθητών εγένετο γονγκισμός των Ελληνιστών προς τους Εβραίους, ότι παρεθεωρούντο εν τη διακονία τη καθημερινή εχείρε αυτών. Προσκαλεσάμενοι δε οι 12 το πλήθος των μαθητών είπων, ούκ αρεστώνεστιν ημάς καταλήψαντες των λόγων του Θεού διακονήν τραπέζες. Επισκέψας Θεούν αδελφοί, άνδρας εξ ημών μαρτυρουμένους 7, πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, ους καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Ημείς δε τη προσευχή και τη διακονία του λαού προσκαρτερήσομεν. Και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους, και εξελέξαν το Στέφανον, άνδρα πλήρη πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον, και Πρόχωρον, και Νικάνορα, και Τίμωνα, και Παρμενάν, και Νικόλαον προσήλυτον Αντιοχέα, ους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευξάμενοι επέθηκαν αυτής τας χείρας. Και ο λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα, πολλήστε όχλος των Ιουδαίων υπήκουον τη πίστη. Στέφανος δε πλήρης πίστεως και δυνάμεως επί τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Ανέστησαν δε την έστων εκ της συναγωγής της λεγομένης Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και των από Κυλικίας και Ασίας συζητούνται στο Στεφάνο. Και ούκ ίσχυον αντιστήνε τη σοφία και το πνεύμα τη ο Ελάλη. Τότε υπέβαλον άνδρας λέγοντας ότι ακυκώαμεν αυτού λαλούντος ρήματα βλάσφημα εις Μωυσήν και των Θεών. Συνεκίνησάντε των λαών και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και επιστάντε συνήρπασαν αυτόν και ήγαγον εις το συνέδριον. Έστησάντε μάρτυρας ψευδής λέγοντας «Ο άνθρωπος ούτως υπάβεται ρήματα βλάσφημα λαλών κατά του τόπου του Αγίου και του νόμου. Ακυκώαμεν γάρ αυτού λέγοντος ότι Ιησούς ο Ναζωραίος ούτως καταλύσει τον τόπον τούτον και αλλάξει τα έθνη απαρέδοκεν ημίν Μωυσής. Και ατενίσαντε σε αυτόν πάντες οι καθεζόμενοι εν το συνεδρίο, είδον το πρόσωπον αυτού ως η πρόσωπον αγγέλου».